Τον μεγαλύτερο ενεργό συνθέτη της παλιάς γενιάς και δεν υπάρχει νομίζω αντικατάσταση του Αντώνη του Βαρδί. Ήταν πολύ φίλος μου, είμαι συγκινημένος τώρα που μιλάω, ήταν πολύ φίλος μου. Με βοήθησε αυτός να γίνω στην αρχή αυτό που κατάφερα να γίνω. Δεν το είπε ποτέ σε κανέναν, δεν το φώναξε ποτέ ότι με βοήθησε. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και ελπίζω να σεβαστούν αυτή την πρίκα που αφήνει και κάποιοι να γράψουν καλά τραγούδια. Όχι να μιμηθούν του Βαρδί, να γράψουν τραγούδια για να μπορέσουν να κρατήσουν την ισορροπία σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε. Η μουσική υπενθεί. Δηλαδή, όχι μόνο οι θαυμαστές του, οι φίλοι του, η οικογένειά του, ο κόσμος που τον αγαπούσε ή τον είχε ακούσει ή τον ήξερε. Πενθεί η μουσική, πενθεί η τέχνη. Μιλάμε για έναν τεράστιο μουσικό, έναν τεράστιο κιθαρίστα, έναν εκπληκτικό συνθέτη, έναν φανταστικό τραγουδιστή, έναν ολοκληρωμένο μουσικό, με έναν πάρα πολύ, πολύ χαρακτηριστικό τρόπο σύνθεσης. Θα σας πω ότι με το που άκουγες 3 ή 4 δευτερόλεπτα εισαγωγής, ήξερες αν το τραγούδι είναι του Αντώνη Βαρδί. Είχε πάρα πολλούς μιμητές, δηλαδή και τότε έλεγες ότι αυτό το τραγούδι βαρδίζει. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει κάποιος δημιουργός, να έχει τέτοιο στίγμα και ταυτότητα. Χάσαμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν ευφιέστατο άνθρωπο, τον έχω ζήσει από μωρό παιδί. Εκπληκτικό χιούμορ, τα θερμά μου συλληπιτήρια, αν και δεν μου αρέσει η λέξη, δύναμη, κουράγιο, τι να πω, στο Γιάννη και την Καλιστό και τη Φιλοθέη. Να είναι ελαφρύ το χώμα που μόλις τον σκέπασε. Ζωή σε εμάς, να τον θυμόμαστε. Εγώ είμαι πολύ μικρός να μιλήσω για τον Αντώνη Βαρδί. Είναι ο τελευταίος συνθέτης, πιστεύω, που ενώνει το παλιό καλό τραγούδι με κάτι σύγχρονο. Μόνο αυτός μπορούσε να κάνει αυτό το link ανάμεσα στην παλιά ποιότητα της ελληνικής μουσικής με οτιδήποτε ποιοτικό καινούριο έχει να επιδείξει η ελληνική μουσική. Πιστεύω πολλοί τραγουδιστές ευλογήθηκαν από τα χέρια του και από το μυαλό του. Να είναι καλά εκεί που πάει και νομίζω μας βλέπει και χαμογελάει. Ήσασταν μαζί του όμως τελευταίο διάστημα, μαζί με τον γιο του στο νοσοκομείο? Ο Γιάννης ήταν κάθε μέρα μαζί του. Εμείς ήμασταν διακριτικά, όπως ήθελε και η οικογένεια, παράλληλα. Έναν τεράστιο κιθαρίστα, έναν εκπληκτικό συνθέτη, έναν φανταστικό τραγουδιστή, έναν ολοκληρωμένο μουσικό, με έναν πάρα πολύ, πολύ χαρακτηριστικό τρόπο σύνθεσης. Θα σας πω ότι με το που άκουγες 3 ή 4 δευτερόλεπτα εισαγωγής, ήξερες αν το τραγούδι είναι του Αντώνη Βαρδί. Είχε πάρα πολλούς μιμητές, δηλαδή και τότε έλεγες ότι αυτό το τραγούδι βαρδίζει. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει κάποιος δημιουργός, να έχει τέτοιο στίγμα και ταυτότητα. Χάσαμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν ευφιέστατο άνθρωπο, τον έχω ζήσει από μωρό παιδί. Εκπληκτικό χιούμορ, τα θερμά μου συλληπιτήρια, αν και δεν μου αρέσει η λέξη. Και κάποιοι να γράψουν καλά τραγούδια, όχι να μιμηθούν του Βαρδί. Να γράψουν τραγούδια για να μπορέσουν να κρατήσουν την ισορροπία σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε. Η μουσική υπενθεί. Δηλαδή, όχι μόνο οι θαυμαστές του, οι φίλοι του, η οικογένειά του, ο κόσμος που τον αγαπούσε ή τον είχε ακούσει ή τον ήξερε. Πενθεί η μουσική, πενθεί η τέχνη. Μιλάμε για έναν τεράστιο μουσικό. Συγκινημένος τώρα που μιλάω. Ήταν πολύ φίλος μου. Με βοήθησε αυτός να γίνω στην αρχή αυτό που κατάφερα να γίνω. Δεν το είπε ποτέ σε κανέναν, δεν το φώναξε ποτέ ότι με βοήθησε. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και ελπίζω να σεβαστούν αυτή την πρίκα που αφήνει. Τον μεγαλύτερο ενεργό συνθέτη της παλιάς γενιάς και δεν υπάρχει νομίζω αντικατάσταση του Αντώνη του Βαρδί. Ήταν πολύ φίλος μου.